Διάολος. Οπαρέ! Καλησπέρα. Μην είναι μαλέκες, δεν λειτουργεί αυτό. Έβαλες αυτό που σου είπα την κάρτα που σου έδωσα να είναι τέτοια. Κάρτα. Μας έλειψε το κύριε μαλακα, το κλέψες. Κάνεις. Και είσαι δεν καλησπέρα, όσο και δεν το πιστεύετε, κανείς από αυτό το πάνελ και πίσω τις κάμερες δεν είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Όπα, όπα. Είναι η μάνα μου όμως. Αλήθεια. Να τη πούμε καλή επιτυχία. Πού είναι η κάμερά μου. Α, δεν έχω κάμερα. Θα τη πω εγώ που έχω. Καλή επιτυχία, κύριε Μπακάλι, να είστε πάντα καλά. Θα σας μακάρι να ψηφίζαμε αν ήταν εκεί τα εκλογικά μας δικαιώματα. Για πότε πέρασε όμως μια εβδομάδα. Δύο, σαν. Ναι. Τρεις, πόσο ήταν. Ήταν δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες. Σας άλλαξε καθόλου. Ας το πούμε, η τρομακτική επιτυχία του πρώτου επεισοδίου. Σας άλλαξαν ανθρώπους, ας πούμε, είχατε κάτι. Κάποια benefits. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, προσπαθώ να προσαρμοστώ ναι. Σε αυτά, στη νέα τάξη πραγμάτων μετά τα 100.000 views. Και πιστεύω ότι προχωράω, ξέρω, στα στέκια μου. Ναι, και με τα βλέπει... οποία είναι, μπορεί να τα αναφέρουμε στον αέρα. Στο ηλεκτρικό στο μοναστηράκι κυρίως. Οκ, okay. Τα γνωστά δεν άλλαξε. Με κοιτάνε με κάποιο σεβασμό εκεί πέρα σε κιουριτάδες. Δεν σου ζητήσει εισιτήριο κανείς. Όχι ακόμα, εντάξει. Ναι. Κοίτα, εμένα δεν άλλαξε πολύ. Απλά εκεί που μου λέγανε είσαι ο Μπίλ από τα τρία μέτρα, τώρα είσαι ο Μπίλ από τα τρία μούτρα. Κατάλαβες. Τρία μούτρα late night. Ξεκινάμε. Εκλογές έρχονται. Οι αρχηγοί των κομμάτων έχουν εξεχηθεί σε όλη την Ελλάδα. Είναι λογικό, κάνουν περιοδίες. Στην το Λακαρνανία λοιπόν βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εκεί αφού γκράστηκε τα προβλήματα που έχει ο κόσμος, ο απλός κόσμος, ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι τους ζήτησαν μία αναμνηστική φωτογραφία για να κάνουν update το προφίλ του στο Facebook. Έλα! Ορίστε! Αρχιμάλα! Στον εαυτό σου έβλε! Να πω κάτι, ρε φίλε. Δεν της δίνει selfie. Θα της δώσει σύνταξη, δηλαδή, αν την πιστεύει αυτή. Τι να βγάλει, ρε φίλε. Αυτός είναι ο λαοπρόβλητος ηγέτης. Την κυρία, να τη βγάλει την κυρία. Τι θέλει, κυρία. Βάλει το Μητσοτάκη στο Wall της. Δεν είχε στηθεί καλά. Να της κλείσει στο Facebook. Τύπου 10x10 πίξελ, ρε φίλε, να φαίνεται κι αυτή, όχι μόνο ο Κυριάκος. Απλά μπερδεύτηκε, μωρέ. Το έκανε στο πλάι εκεί λίγο για να βγει ωραίος, έχει βρει την πόζα του. Και η κυρία ήταν τώρα ένα 20. Να βάλει αυτή προφίλ, δεν πειράζει. Ένα από τα κοινά λοιπόν που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, πέρα από το γεγονός ότι το μισό παλιό ΠΑΣΟΚ, το Ορθόδοξο όπως το αγαπήσαμε, έχει πάει στην Κουμουνδούρου, είναι ότι έχουν και τον ίδιο μουσικό επιμελητή. Τολμώ να πω ότι ο μόνος που ζει το μύθο του στην Ελλάδα είναι ο κύριος Τσίπρας. Γεια σας. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Αφού το είπε, είπε μυθικό. Φόφη, πάμε λίγο. Για πάμε λοιπόν, αρχίσουμε. Δεν είναι οξύμορο λίγο, γιατί είναι το soundtrack της τέλειας ληστείας. Ναι, και θα να πεις κάτι για το ΠΑΣΟΚ μας γι' αυτό. Εντάξει, ο ΠΑΣΟΚ έχει μια προϊστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο Netflix. Όχι στο Netflix. Θα μπορούσε να είναι κάποιο ντοκιμαντέρ στο Netflix. Δεν θα μπορούσε να είναι ντοκιμαντέρ. Από τον Αντρέα τότε. Από πώς κατέβηκε το τέτοιο, αυτό όλα. Έβλεπα. Πάντως, εγώ είχα πάει στο 15 στο ΣΥΡΙΖΑ που είχε, για το Λούμπεν που είχαμε κάνει ένα άρθρο. Α, ήταν αυτό που χόρευε. Μόλις που πανηγύριζαν. Θέλω να σου πω ότι το είχε παίξει και τότε πριν γίνει η διάσημα. Το παίζανε. Το Μπέλα Τσάο. Before it was cool, το παίζανε ΣΥΡΙΖΑ. Οι αρχηγοί των κομμάτων λοιπόν έχουν καταλάβει. Κάποια στιγμή φτάσει και αυτό, ότι καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη, οπότε προσεγγίζουν οτιδήποτε μπορεί να τους ψηφίσει. Τι είναι αυτό ο παπαγάλος είναι αυτός. Αν του πω δηλαδή ψήφισε Κυριάκο θα το πει ή όχι. Ε, θα δυσκολευτεί λίγο. Θα φρίξει το πουλί, θα έλεγε. Εγώ θα την πω την κακία. Όταν έλεγε αυτό ο παπαγάλο θα ψηφίσει τέτοια, δεν μπορούσε να βγάλει τον Άρη Πορτοσάλτε. Πιστεύω στα παπαγαλάκια, πάντω θα πάει καλά. Στα παπαγαλάκια. Μένουμε λοιπόν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι τρίτο συνεχόμενο σερί βίντεο, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εσύ τα βάλε όλα αυτά, εγώ δεν ήθελα. Ο οποίο μα ενημέρωσε και ευτυχώ, γιατί μπορεί να γίνουν πάρα πολλά μπερδέματα τη σήμερα ημέρα, ότι όταν με το καλό βγει πρωθυπουργό. Με το καλό. Όταν με το καλό, με το κακό διαλέγει και παίρνει. Ο καθένα κρίνεται. Άμα. Λέω εγώ. Πώς πρέπει να τον φωνάζουμε λοιπόν όταν γίνει, αν γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Τώρα τι μπορώ να πω. Ένας ακόμη Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Ίσως μπορείτε να πείτε με μεγαλύτερη ασφάλεια τώρα ένας Κυριάκος πρωθυπουργός. Κυριάκος όπως Ανδρέας, ας πούμε. Κυριάκος όπως Κυριάκος. Κυριάκος σκέτος. Απλός, δωρικός. Βέβαια. Straight to the point. Βέβαια, γιατί μιλάει με πράξη ο Κυριάκος. Δεν θα κάτσει τώρα να ασχοληθεί τώρα πώς θα τον πούνε. Υπήρχε λοιπόν μία λανθασμένη εντύπωση τα τελευταία χρόνια.
ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος, ο παρουσιαστής του Open, ήταν αυτός που μας ξεβλάχεψε. Οι αληθινοί μίστες όμως, αυτοί που πραγματικά το ζούνε, ξέρουν ότι δεν μας ξεβλάχεψε ο Κωστόπουλος και τον Νίτρο, αλλά ποιος. Πασοκάρα. Το Πασόκ. Όταν έβλεπα ότι ένα Πασόκ, ας πούμε, διέθετε τόσα εκατομμύρια με φύλακες, με λίμο, με εκείνο, με το άλλο, εκείνοι με μίλησαν στο luxury της Ελλάδας. Εγώ δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι θα έρθω στην Ελλάδα, θα πάρω ένα ποδήλατο, θα πηγαίνω στην Νίκαια ή στον Κορδελό που έμενε να φάω το σουβλάκι μου. Αλλά μετά λέω, καλέ, αυτοί πάνε σε καλή ταβέρνα. Πάνε σε έτσι. Ποιοι του συνοδεύουν όλοι αυτοί. Δεν έβγαινε πάρκι γύρω-γύρω. Θέλουν και ωραία Θέλουν ρούχα. Ωραία ρούχα. Ε? Γιατί να μην του τα φέρω εγώ, αφού έχω και τι γνωριμίες μου. Κοίτα, φίλε, μετά την εμπειρία του Λάκη Γαβαλά στη φυλακή με το μότρα, μότρα, μότρα το περίφημο ναι. Και με τους πυρήνες φωτιάς, είμαι ταγμένος Λάκης Γαβαλάς. Ό,τι και να πει. Ο Λάκης Γαβαλάς θα πω ότι είναι πιο Πασόκ από όλα. Δηλαδή, μέχρι τη φυλακή έκανε. Δηλαδή, τι πω, ότι μπήκε. Είναι αυτό και ο Άκης. Το Πασόκ λένε δεν έχει μπει. Μπήκε ένα, το Πασόκ. Μπράβο. Μπήκε ο κύριος Λάκης Γαβαλάς. Ήταν από τα αλόνια στα σαλόνια, φυλακή, ξαναγυρνεί πίσω. Πάντως, είχε μεγάλο δίκιο γιατί το lifestyle ναι. Το έφερε το Πασόκ. Και τον Πασόκ μας το πήρε πίσω, γιατί δεν το αξίζαμε, ρε φίλε. Δεν το αξίζαμε, φίλε. Δεν αξίζει. Άξιζε να πάω να φας ένα σουβλάκι στη Νίκαια και στον Κορυδαλό, και όχι να έχεις μια Bentley. Γιατί Bentley είχε ο κύριος Γαβαλάς. Ωραία. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Σε πήρε ένα Βαλκάνιο βοσκό και σε έκανε. Νομίζω ότι ο Λάκης Γαβαλάς το πιο Πασόκ που έχει κάνει είναι να φάει σουβλάκι μέσα στην Bentley. Του δώσε ένα περίεργο όνομα στο σκυλί του. Η Λούγκρα, κάτι τέτοιο. Αποκλείεται. Μα την Παναγία. Πώς το εμπνεύστηκε, πώς το ήρθε. Από το Λούγκρεν. Κατάλαβες, ε. Στα πνεύμα των ημερών τώρα, και δεν μιλάμε για την προεκλογική περίοδο, μιλάμε για το Πάσχα, είναι άγιες μέρες πλησιάζουν, στον Ακοστή νηστεύεται ήδη, ο Μπιλ κάτι μήλα τρώει, ο Τσάκα την άλλη σουβλάκια, σαν τον Καβαλά. Κοτόπουλο όμως που είναι πιο νηστίσιμο. Ναι, είναι αφρός, εντάξει, δεν είναι σαν να τρως αγκούρι. Είναι φρούτο. Γνωστό πολυκατάστημα λοιπόν έκανε τη διαφήμιση χρονιάς και πάλι, την εποχική, επιλέγοντας να βγάλει από την κατάψυξη. Όχι το Walt Disney, αλλά κάποιων κοντινών πολιτικών βοηθήσεων, τον κύριο Πέτρο Γαϊτάνο, και όπως ήταν φυσικό, ο Πέτρος Γαϊτάνος για τα συγχαρήκια που βγήκε και επανήλθε στο προσκήνιο, δέχτηκε και κάποια περίεργα τηλεφωνήματα. Χτυπάει. Χτυπάει. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Από το BBC παίρνουμε εδώ, από την Αθήνα. Πλάκα μου κάνετε. Ξέρω ότι είναι ακατάλληλα. Θα μπορούσαμε να σας κάνουμε μια-δύο ερωτήσεις. Αν είναι κάτι που μου ταιριάζει. Τι κάνεις, αγάπη μου, καλά είσαι. Όχι. Ε, ο Στέφανος ο Χίος. Αποκλείεται. Το καραπουτιναριό! Το καραπουτιναριό! Αυτό μάλιστα. Μαλάκα. Δεν θα σε έβρισκα, νομίζεις. Εν τω μεταξύ, γιατί λέει από το BBC εδώ στην Αθήνα είμαστε. Έχει το BBC στούντιο στην Αθήνα, τύπου υποκατάστημα. Έχει το CNN, πώς μπερδεύτηκε. Α, ας λέει BBC πιο πιθασάρικος. Λέει τώρα CNN, βλαχοαμερικανή. BBC έχει δύο άλλους και ένα Peaky Blinders, ας πούμε. Είχε ένα BBC Club στη Σκιάθο όμως. Δεν ξέρω αν είναι BBC είναι και στις ταινίες του της Πορνόκατ. Αυτό δεν ξέρω τι ακριβώς. Θα ρωτήσω κάτι. Ο Γαϊτάνος θα πιστεύει ότι το βάζουν σε ένα τεράστιο κρεοβατικό ψυγείο. Είναι ο Γαϊτάνος Καρακάς. Και κάτι καρότα. Ο Σαντικάι δεν πρέπει να κάνει. Να ρεφάρει κάπως. Ο Σαντικάι. Έχει αποσυρθεί από το προσκήνιο. Έχει αποσυρθεί από το Πάσχα. Έχει αποσυρθεί από το Πάσχα. Το έχει πάει Χριστούγεννα τώρα, Σαντικάι. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο όμως επικοινώνησε και μια ακόμα θρηλυκή μορφή. Αυτή η θρηλυκή μορφή ήταν του viral, πριν ακόμα μάθουμε τη λέξη viral. Ήταν ο τύπος ο οποίος έκανε κάτι που όλη η Ελλάδα άκουγε. Ναι, με ακούτε. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, αυτή η μικρούλα θα φτάσουν γύρω στις 400, γύρω στα 400 περίπου. Όχι. Κρατάνε ανάδοχες εταιρείες και ABI Exchange Artificial Intelligence. Αποκλείεται. Τι φωνάζετε, κύριε. Σας είπα, 600 δολάρια θα φτάσουνε. Πλάκα μου κάνετε. Θέλει τίποτα να στείλω τα 200. Δεν στείλω τα 200. Ρε παιδιά, τρελαθήκατε. Τέλος πάντων, θέλω να σας κάνω τη χάρη και στέλνω 450. Αυτό μάλιστα. Να σου πω κάτι, θα πεθάνουμε και δεν θα, ελπίζω, αργά, και δεν θα μάθουμε ποιος είναι ο Αρκάς, ποιος είναι ο Φουσέκης, ποιος, δηλαδή δύο-τρία πράγματα, ρε φίλε. Θες να μάθεις, είναι μύθο. Δεν θες να μάθεις ποιος είναι ο Φουσέκης, ρε φίλε. Όχι, για μένα. Δηλαδή τον έχεις στο μυαλό σου ότι είναι ένα αλάνι τύπου σαν και σένα με αρνέτ γυαλιά, τι είναι αυτά. Και τύπου έτσι λίγο αυτό με το τσι. Ή είναι κανένα. Και άμα δεις, δεν ξενερώσαμε, είναι πραγματικά κανένα φλόρο, α πούμε, έτσι με κουστού. Τέλος πάντων. Πάντως, όσοι μεγαλώσαμε με φάρση Φουσέκη, όλοι Ελλάδα, νομίζω ναι. Μεγαλώσαμε σωστά, έτσι δεν είναι. Φουσέκης ή Λέντης, να μας το πούνε και στα σχόλια. Κοίτα. Λέντης έβριζε. Έβριζε πολύ ο Λέντης. Ο άλλος το πήγαινε σε ψυχεδελικά μονοπάτια. Φουσέκης ή Βρωμήλος. Δεν ήμουν απόλυτη Βρωμήλος. Δεν είσαι απογοητεύτης. Φουσέκης ήταν ο Ανδρέας Εμπειρίκος της φάρσας. Ο Ανδρέας Εμπειρίκος της φάρσας, δηλαδή είχε γράψει τον. Αλλά. Το μεγάλο ανατολικό θα μπορούσε να ήταν. Ο μεγάλος αυτός κάπτω από ένα υπόγειο με τριγωνική διάβαση. Αλλά ξέρεις τι,
Εμάς... Έκα, θα ήταν σίγουρα πάντως. Στην Καρδίτσα κυκλοφορούσε ένα CD που το είχαμε όλοι, το αντιγράφαμε, που είχε Φάρσης Φουσέκη και Λούτσα Project τραγούδια. Τι είναι το Λούτσα Project? Για μίστες τώρα, μη στα πω. Στην Καρδίτσα. CD, μη τα είχαμε σε κασέτα αυτά, ρε φίλε, που είμαι λίγο πιο μεγάλος. Καλά, και αυτό τι νομίζει, σαν εμά είναι που το παίζει η Τσιρίκη. Θλίψη λοιπόν, και μια και πιάσαμε λίγο τα ιστορικά με τα κασέτε, CD και φουσέκιδε και αυτά. Θλίψη για την κατάντια τη νεολαία είναι το επόμενο βίντεο, πραγματικά, γιατί επιβεβαιώνει ότι ο λαό ο οποίο ξεχνά την ιστορία του δεν έχει μέλλον. Θέλω να μου πει τα μέλη των Ζητανή. Τα ποια πια? Τα μέλη των Ζητανή. Ζητανή. Τι είναι αυτό? Ζητανή. Πάνε ρωτάνε, ρε φίλε, τι είναι 25 Μαρτίου. Μερικοί ξέρουν, τώρα δεν είναι να μην ξέρει τι είναι Ζητανή. Πρέπει το θαύμα παιδί να κάνει αυτό. Κατ' το θαύμα. Να του πει. Κάνει το θαύμα. Και μπορεί ο Κυριάκος Σκέτο, πώς γίνεται η σύνδεση με τους ζωντανούς νεκρούς, να προσεγγίζει παπαγάλους εν ώψη των εκλογών. Ο Αλέξο Τσίπρας όμως. Παίζει γάλι μπαλά. Είναι λίγο πιο κοντά στην νεολαία και στα Βαλκάνια γενικά με όλα αυτά που έχει κάνει. Οπότε έχει ρίξει τα δίκτυα του στο νούμερο ένα τηλεοπτικό προϊόν τη σεζόν και όχι, ω και να το πιστεύετε, στα τρία μούτρα. Είναι η τελευταία βαθμολογία με ένα 6 στο βαθμό, με ένα 7 φεύγω. Τελικά. Μπράβο, ρε. 7 στα 10. Τι θα βάλει φεύγω. Τάσος πάει πίσω στην Κρήτη και εγώ περαμένω πάλι στο παιχνίδι. Πιστεύω ότι ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Πώς βγαίνει, ε? Πώς βγαίνει ο Τσίπρας. Σου έχει στείλει η Ασημίνα όλους. Τι ψήφισε καταρχάς να φύγουμε από το ευρώ. Σίγουρα. Ε. Τι έλεγε τι του Βαρουφάκη τα. Τη δήλωση νούμερο 55 και αυτά δημοψήφισμα, όχι έχει ψηφίσει αυτή, στάνταρ 100%. Ήτανε τηλιδόρησαν, δεν είναι άξια και καλά, δεν είναι άξια, δεν είναι άριστη. Βέβαια. Έχει στείλει όλους σπίτια του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Τάσος, ο Μπιλ Μπακάλι που έχει δει περισσότερο, είναι η Μαριάννα Καλλέργη του Masterchef. Μπαίνει, φεύγει, κάθεται λίγο του λέει. Κοίτα, Καλλέργη. Φεύγει την πρώτη εβδομάδα πάντα. Στον αδύναμο κρίκο τώρα, ο άνθρωπος ο οποίος βρει ερωτήσεις έχει φτάσει σε ένα σημείο, ρε παιδί μου, τύπου βαρέγια ανθιγυνά, δεν παλεύει άλλο. Και είναι τώρα, αν δεν βρούνε και αυτή την απάντηση, τα παρατάω. Ο Πόκα Τσιμιτζή στην Ελδίκ. Ελδίκ δεν λέγονται οι ελληνικές. Ελληνική, είναι αυτό. Στην Κύπρο, δεν πάνε στην Ελδίκ, πάνε στην Εθνική Φρουρά. Τη Κύπρο. Έτσι λέγεται ο στρατό τη Κύπρου, Εθνική Φρουρά. Σαν πολλά δεν ξέρει για ναι, μπράβο, στρατιώτες γενικά και του Κύπριου. Είσαι κοπέλα στην Κύπρο, ίσω και πήγαινε κολυμπώντα. Δεν κάνω. Και είσαι κάνει κάποια τσιμιτζή στην Ελδίκ, λοιπόν. Τη Μυτιλίνη πέρετσα. Ποια μεγάλη πόλη αποτελεί γνωστό παραθαλάσσιο προάστιο και δήμο η Γλυφάδα? Ελλάδα. Πόλη. Τη Γλυφάδα. Σε ποια πόλη είναι η Γλυφάδα? Κεφαρονιά. Ορίστε. Ρε φίλε, δεν ήταν λάθος ερώτηση. Κοίτα. Για να κάνω λίγο το δικηγόρο διαβόλου. Στείλε και το μήνυμά σου στη. Πού το στέλνει? Εγώ στην προηγούμενη εκπομπή και ένα φίλο μου δώσε και εύσημα γι' αυτό. Ένσημα. Όχι, ναι, μακάρι να μου δίνει και ένσημα. Είπα τον πενταδάχτυλο, γιατί ξέρετε που είναι ο πενταδάχτυλο και θέλει το άλλο να ξέρει. Μπράβο, είδε. Διανύουμε λοιπόν τον ένατο χρόνο κρίση, ζωή να έχουμε. Φαίνεται και από το γεγονό ότι. Ρε παιδί μου, τώρα με τη γεωγραφία. Ξεχάσαμε όχι μόνο πέφτει η Γλυφάδα, αλλά που πέφτει Μύκονο. Μύκονο. Ελλάδα. Ελλάδα. Ναι, νησί, σίγουρα. Και είναι στα Δωδεκάνησα, αν δεν κάνω λάθος. Ω, πα. Είδες για να ξέρει η Ζέτα. Ρε φίλε. Να έχει πάει κάμπος φορές Μύκονο. Ξέρει, καταλαβαίνει κατευθείαν. Πα, σου λέει. Ξηγά μου, ρίλε και σου λε και σου είπε κάτι για τον Μιχάλη. Κοίτα, αυτή τη στιγμή είναι δίκαιο να γελάνε στην Κύπρο με τα χάλια μας. Και ναι. Να λένε πω αυτή η κουμπάρη δεν. Εν τω μεταξύ, οι Κύπροι ξέρουν πολύ πιο καλά πού πέφτει η Μύκονος από ό,τι μπορεί να ξέρουμε εμείς πού πέφτει η Μύκονος. Πάντως, παιδιά, η κρίση είναι και γεωγραφική πλέον. Είναι από ηθική, πολιτισμική, οικονομική, πολιτική. Τι είναι και γεωγραφική. Από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω που είναι η Μύκονος, δεν ξέρω που είναι στο Ανατολικό Αιγαίο. Ο Σακίλ Ονίλ δεν είχε απαντήσει κάτι. Είχε πει ο Σακίλ το θεϊκό που του λένε τι έκανε στην Ελλάδα. Ξέρω, ωραία, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πήγε, σου λέει, στον Μπαρσελόνα, παιδιά, πήγα σε όλα τα κλαμπ, δεν θυμάμαι τώρα. Ένα άλλο που άγνωστοι μεταξύ του ψάχνουν να βρουν την αγάπη, λοιπόν, όχι το Δελτίο Ειδήσεων, έχουν γίνει πραγματάκια τα οποία μόνο ο Μπιλ τα έχει καταλάβει γιατί βλέπει το reality για τους δικούς του λόγους. Τη Μαρία Μποκοντίνη. Ρε φίλε, ότι θα μπει κάποια μέσα. Ρε φίλε, χωρίζεται, εντάξει. Χωρίζει ρε φίλε, μπορείς ρε φίλε να τη λες τώρα την άλλη πριν χωρίσεις. Θα σε σκέφτομαι μια άλλη. Ρε φίλε, okay, λες την άποψή σου. Ναι, όμως ρε φίλε, να περνούσαν μια-δυο μέρες και να της έλεγες ρε σύνερφη, okay, όλα αυτά χωρίσαμε. Θέλω να ξέρεις ότι είμαι ελεύθερος. Ρε φίλε, βαρέα και θυγινά. Ρε φίλε, γιατί μετά από τα 6 ρε φίλε, είπε τελικά την άποψή του. Εγώ δεν κατάλαβα ούτε την άποψή του. Τι λέγανε. Εγώ δεν κατάλαβα τι κάνουν εκεί μέσα. Καταρχάς να πούμε ότι κόπηκε αυτό, δεν θα ξανασυνεχιστεί του χρόνου.
Πότε Μαρία. Αυτό είναι άλλη έννοια. Ναι, θα σου ήρθε εδώ η Μαρία τώρα που ήταν η Τουρκία, το είχε κάνει με το πούλμα. Ελάτε. Τι συζητάγανε, καταλάβει κανείς. Εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει ποτέ. Γιατί χώρισε η Νέρτζι με τον. Ποια! Μιλάμε τώρα για. Το Νέρτζι είναι όνομα ελληνικό. Ναι, ρε φίλε. Νέρτζι. Γιατί το πες, τι είσαι ξενοφοβικό. Τι Νέρτζι, ρε μαλάκα. Νέρτζι τι λένε, βέβαια τη βάφτισαν νερατζιά. Εντάξει, αυτή ήταν η Νέρτζι με τον άλλον. Ήταν αυτή που τρώγανε τη σοκολάτα και τα ιζόντουσαν στο στόμα. Και φιλούσε ένα σοκολάτα. Μόνο εσύ το βλέπεις, είσαι καταλάβει. Μόνο εγώ. Κανείς, σε τι αναφέρεται κανείς. Λοιπόν, θα φάμε τη σοκολατίτσα. Το ξέρω. Και ήμουνα και μιλούσα. Θα τη σοκολατίτσα. Δώσε ένα φυλάκι εδώ. Δώσε ένα φυλάκι να το φάω μετά. Δώσε ένα νιάτι. Τι φίλησες. Έτσι, πιάνε μια ιδέα. Είναι κάτι το νέο γήπεδο της ΑΕΚ που χτίζεται, το βλέπουμε και live stream. Κάτι, οι πάρα πολλές μεταγραφές που έχει κάνει σε όλες τις θέσεις η ομάδα και έχει πληρότητα και δεν τα τσιμπουνεύει τα λεφτά. Δεν θέλει και πάρα πολύ κάποιος να καψουρευτεί λοιπόν τον ισχυρό άντρα της ΠΑΕ. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, να το πάρει και μια επαρχιακή ομάδα δεν θα με χαλάγε. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, καλό βράδυ. Καψούρα. Τεράστια. Καψούρα μου εσύ να πεις το Μελισανίδη. Δηλαδή όσο και. Καψούρα δεν το λένε, προεδρά. Γιατί έχεις καψούρα. Ήταν τον παπά του Μάνταλου που ήταν ανανέωσε το συμβόλαιο. Μόνο έτσι δηλαδή τύπανε. Δεν είναι τύπου σκά στο χωριό και σε φυλάει μια γιαγιά, ξέρω εγώ, και τραβιέσαι και λίγο. Ναι, αλλά θα σε πει γιαγιά καψούρα μου. Δεν ξέρω εσύ βέβαια πώς το έχει στην καρδίτσα, αλλά δεν το λένε πολύ ας πούμε αυτό το πράγμα. Ναι, ήταν λίγο ακραίο. Συνεχίζουμε με το ερωτικό ελληνικό ποδόσφαιρο, βέβαια, και στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι και ερωτική πόλη, ας πούμε, δεν είναι κάτι. Συνεχίζονται ακόμα και σήμερα οι εκδηλώσεις θαυμασμών του οπαδού του Άρη, των οπαδών του Άρη, για εκείνο το πέναλτι που παραλίγο να στοιχίσει την νίκη στην ομάδα. Όχι, ρε μαλάκα, εσύ! Φύγε, ρε Ματέα, αυτό την κίνη! Βάζω μέσα, ρε μαλακισμένο! Ο Γκαρσία στην εκτέλεση. Αυτή είναι μια φιγούρα γηπεδική. Είναι. Το είπε μονοκόμματο. Βασικά είναι ένας στον Άρη που κράζει όταν χάνουν πέναλτι. Μόνο όταν χάνουν πέναλτι, γιατί χάνει πολλά πέναλτι ο Άρης. Έχει χάσει κι άλλο. Αυτός ο Γκαρσία. Ο ίδιος ρε φίλε. Όχι γκρου το γκρου σου! Όχι γκρου την παγία σου πάλι! Άντε γκρου στο σταύρι σου μου νιάνο! Ανήκανε! Τελευταία αγωνιστική EuroLeague, η προηγούμενη. Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός. Έκανε 8 ήττες σε 10 μάτς, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα ποτέ πουθενά. Δεν τα κατάφερε, δεν πέρασε. Και αν κρατάμε κάτι από την ως τώρα καταστροφική σεζόν του Ολυμπιακού, είναι ότι ο Γκος είναι ο παπακαλιάτης, θα πούμε, της πυροδίκης ομάδας. Every time they come, they score them. Field goals, left try, field goals, right try, field goals, three point shot, field goals. Asking your mother's telephone number. Μαμάδες, καλό είναι να τις αφήνουμε στην άκρη. Ναι, παιδιά, όχι μάνες, όχι μάνες, παιδιά, όχι μάνες. Το κλασικό. Γιατί, πώς, δηλαδή είχε παίξει καλά ο Γκος, το έχεις δει την αγώνα εσύ. Δεν τον είδα, γιατί είμαι ξενερωμένος, αλλά είχε παίξει όντως καλά και έλεγε ότι μπαίνει ο Γκος από αριστερά, βάζει καλά. Μπαίνει από δεξιά, βάζει καλά. Μπαίνει ο Γκος, σας ζητάει το τηλέφωνο της μάνας σας. Θα το δώσετε. Το αφού το δώσανε, δεν ξέρω πώς να το δώσανε. Μια χαρά παιδί τον Γκος. Και επίσης, άμα έχει άλλο συμβόλαιο. Στις μεγάλες παραγωγές τώρα, εντάξει, όπως είναι και τα τρία μούτρα, late night, πρέπει όλα να είναι στην εντέλεια. Ποια γέλασε, ποια γέλασε. Ειδικά όταν έχεις να κάνεις με εορταστικά επεισόδια, με φιέστες. Και η πρωταθλήτρια ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, λοιπόν, κατέκτησε το πρωτάθλημα της Pre-League, έτσι λέγεται, και την άνοδο στα λόγια της Α1 κατηγορίας βόλεϊ γυναικών και πραγματικά στο γήπεδο το έκαψαν σε μια φιέστα φαντασμαγορική, ούτε η ΑΕΚ δεν την είχε κάνει. Να σου πω κάτι γιατί είναι sad αυτό το βίντεο. Αλήθεια είναι sad. Ξέρεις τι με στεναχωρεί, ότι το περισσότερο budget το δώσατε για αυτό και την πλατεία που θα πέτα και τα κουφετή. Είχαμε και εμείς το ερωταστικό, δεν είναι. Ναι, αυτό θα πετάξαμε. Το σκέφτηκα, δεν θυμάσαι που το έκανα έτσι. Αυτό κάπως έτσι ένοιγε μεταξύ. Α, και ο άλλος πήγαινε, δεν είναι διαμαντάρας και να το πετάξει έτσι. You had one job.
You had one job, πραγματικά, αλλά είναι σαν ρε φίλε. Δηλαδή, βλέπεις άδειες οι κερκίδες. Είναι ένας τύπος εκεί με ένα κύπελο, ξέρω εγώ. Τι είναι από πίσω άλλος να δώσει λίγο χρώμα. Εσύ μες μετά. Όχι. Πολλά αλλάζουν, η αλήθεια είναι, στον κόσμο. Σε εποχή τρέχει με γρήγορους ρυθμούς. Και ένα όμως μένει σταθερό, θα λέγαμε. Ένα από τα λίγα σταθερά αυτή τη στιγμή είναι και η κατάληξη σχεδόν όλων των σουτ του Ιωάννη Φερφατζίδη. Εκτέλεσε από το Ματίγια, κεφαλιά, κόντρα. Πάει στη φάση ο Φερφατζίδης, κάνει ένα πάρα πολύ κακό σουτ. Πέντε, like pet fans. Ρε φίλε, αν ήμουν Περιστέρι όμως, θα έλεγα αυτός μαλάκας εκεί πέρα. Σας αυτός είναι για μένα. Ναι, ναι, αυτό. Δεν μου θυμίζει κάτι πιτσιρικάδες που είμαστε στο σχολείο, που ήταν μη, τους έφευγε η μπάλα πέντε τετράγωνα μακριά και δεν είχαμε μπάλα να παίξουμε μονίμως. Και έφτασε η στιγμή να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί σε αυτό το 3 Μούτρα Late Night είναι μαζί μας ο Νίκος Παπάς. Δεν θα ήθελα. Και πάμε να δούμε ένα βίντεο που σου είχε φτιάξει με πάρα πολύ μεράκι και αγάπη ο Μπιλ. Όχι το Σιριζούλουμπεν, σήμερα είναι το Βασιλούμπεν. Ρε παιδιά, Νίκο Παπά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο αυτός ο Νίκος Παπάς. Όχι, ε. Μυαλό σε εσένα. Sorry, sorry. Όχι. Λογικό να του πήγε εκεί το μυαλό πάντως. Αλλά ετοίμασα και για τον συγκεκριμένο Νίκο Παπά. Ένα έξι ένα backup. Καταρχήν να συγχωρώ στο κανάλι σας. Παπάς Νίκος. Νίκο, με τον Φελντένι, είσαι ένα σουτέρ. Εντάξει, αν λες εμένα σουτέρ, μπορεί να παραιτηθείς. Πάρε από πίσω αυτό. Ήμουν ένα καλό στα πέναλτι. Στα πέναλτι, ε. Ναι. Σαν τερματοφύλακα. Σε απευθείας εκτέλεση ή... Α, σαν τερματοφύλακα. Ναι, στους ψαρώνει. Στα απευθείας εκτέλεση ή με πάσα πέναλτι. Όχι, δεν κάνω. Είμαι πολύ εγωίστης για να κάνω κομπίνα στο πέναλτι. Κατευθείαν το... Σαν τερματοφύλακα, σου λέει, ναι. Απευθείας εκτέλεση. 3-2 για το ματς, ναι! Νίκο, οι πληροφορίες μου λένε ότι δούλεψες πάρα πολύ το καλοκαίρι. Σίγουρα το καλοκαίρι έκατσα, προσπάθησα να σε δικαιούσω που με αποκάλεσε σουτέρ. Θεωρώ ότι τα κατάφερα και αν πέρυσι ίσως να το παράκανα και να ζήτησα την παραίτησή σου, νομίζω πλέον χρειάζεται μια γενναία αύξηση. Δεν πάει, παιδιά. Αυτά τα πράγματα που ενώ ο Παπάς ήταν και φτωχή, κάνει ένα απίστευτο παιχνίδι ο Παπάς σήμερα. Και εδώ μια κίνηση αυροχροσύνης από το Χάκετ πάνω στον Παπά. Θέλει, με το τελειώσει την ερώτηση έρχεται. Από εκεί πέρα είναι να δούμε τι λάθη έχουμε κάνει. Still Snoop Dogg, D.I. Χρωστώ σε τον πιτσιρικά. Ο Παπάς θα δεχτεί και αυτός την τάπα πάλι εκεί με τον Χριστίδη. Ωραία, ξεκινήκαμε. Δεν συγχάλεσε αυτή την τάπα. Σας έχω δώσει ψωμάκι τελικά. Σε εμάς και στον Άρη Γάτα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Στον Μιχάλη Νάτου. Γιάννη Νάτου. Γιάννη Νάτου. Α, Γιάννη Νάτου. Κατεβαίνει και στο Γαλάτσι. Μπράβο, μπράβο. Αλλά θα το ρίξετε λαθούρι εσείς. Με ποιους κατεβαίνει, με την. Δεν ξέρω αν κατεβαίνει του ακατανόμαστου με τίποτα άλλου. Τρόπο ακατανόμαστου, τι μου θύμισε. Δεν ξέρω να το πα εκεί. Η κοπέλα σου κατεβαίνει λοιπόν υποψήφια να πούμε, αφού ξεκινάμε πολύ δυνατά. Να σου θυμίσω με ο καλεσμένο σου πρέπει λίγο να. Μιλάτε σπίτι. Κύριε Άρησα, επειδή χτυπάς κατευθείαν στο πιο αδύναμο σημείο που έχω αυτήν την εποχή, ναι, εξακολουθούμε να μιλάμε. Μέσω Viber. Όχι, εντάξει. Προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ότι στις δημοτικές εκλογές ψηφίζουμε πρόσωπα. Έτσι. Και πέρα από την πλάκα, όχι για να φάω παντόφλα στο σπίτι, αλλά είναι ένα συγκλονιστικό παιδί η Μαρία και αξίζει, ας πούμε, όχι να εκλεγεί, δεν με νοιάζει με αυτό, αλλά μπορεί να βοηθήσει λίγο παραπάνω και στα κοινά και εγώ ειλικρινά την πιστεύω. Και τους εύχομαι καλή επιτυχία. Εγώ ψήφισα στην Ερυψώ έτσι κι αλλιώς. Α, γι' αυτό εισαγωγή, γιατί πού θα το πάει τώρα. Πώς σου φαίνεται ότι η κοπέλα σου βγαίνει στο Sky και εσύ στο Λούμπεν. Δηλαδή είναι λίγο... Είσαι λίγο καλύτερα, πιστεύω. Α, καλύτερα. Εγώ το πήγα για την... Α, να αλλάξει παίρνει ό,τι του αξίζει θα λέει. Εντάξει, αλλάξανε λίγο τα μπόσκα, δεν πειράζει. Θα γυρίσει πάλι ο τροχός. Θα βγούμε κι εμείς στο Sky. Όλοι αξίζουν κάποια λεπτά δημοσιότητας. Έχεις μεγάλη αγάπη στο σκύλο σου.
Το είδαμε λίγο το Instagram, ας πούμε, πριν μπούμε και τέτοια, έγινε τα πάρει τα follow. Δεν μας έχει κάνει follow back, νομίζω. Ένα λαμπρατόρ, έχω κάνει follow back, κάνα like, δεν βλέπω, εντάξει, σιγά σιγά. Εντάξει, okay. Πάντως, να πω κάτι εδώ πέρα, επειδή, εντάξει, εμείς σαν Ολυμπιακοί, λέγαμε, ξέρεις, Νίκο Παπά να φέρουμε και τέτοια, οκ, okay, δεν είπαμε όχι. Αλλά πήγα ένα follow και το Σπανούλι, έτσι, για τύπινα. Ξανά σου έχω βάλει λίγο στο μάτι, να ξέρεις. Έχω μια προκατάληψη, μου θυμίζει στο... αυτόν που είναι εκεί σου σαρβίλε, στο Γκιούσι, τον κρυόκολο. Αποχλέτει επικίνδυνο. Αυτό είναι μιλημένο. Αυτό είναι μιλημένο. Όχι, ειλικρινά, αποχάσπισα την εκπομπή που μου στείλατε να τη δω με τον Ζόρι Νταβατζηλίκη. Εκεί στο πτωχό. Ναι, μοιάζει λίγο. Βέβαια, παλεύει και αυτό πόσο 8 χρόνια είναι εκπομπή, παλεύει να πει ένα αστείο και ακούγονται μόνο τα τζιτζίκια από πίσω. Εντάξει, έχει κάνει τώρα. Πάντω μιλάει περισσότερο τον Γκιούσι, ο άλλο εκεί δεν μιλάει. Εντάξει, υπάρχει μια ιεραρχία και η μασονία δεν έχει. Όντω, η μασονία του κανάκι, τα ακούτε αυτά. Μια χαρά είστε. Πώς έκανε τη φάση με τους active member, ήσουν ο παδός low bump, φάση εκεί. Παρακολουθούσα έτσι αραιάκια που πήγαινε σε κάποια συναυλία. Κάποια στιγμή προσέγγισε ο Μάικ, πήρε τηλέφωνο. Αν ειλικρινή, δεν το πολύ πίστεψα. Πραγματικά πολύ ξεχωριστό για μένα. Ήταν ότι πιο όμορφο, δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι καλύτερο στη ζωή μου. Σα πάω λοιπόν στην Αιδίψο, αρχέ του νέου αιώνα. Και σε ένα γήπεδο απέναντι στην Αταλάντη. Ένα πιτσιρίκα που βγάζει στα πέρα δόθετο χειμώνα. Δρεύει με την μπάλα αγκαλιά και του πάει γάντι. Το συνεχίζω λίγο σοβαρό για να το πάμε μετά πάλι στον Μπίλι να τον κορυδέψουμε. υπόθεση Ριάννα, ήταν μια σοβαρή υπόθεση. Έχει ασχοληθεί με το θέμα σοβαρό. Είχε πάει μάλιστα και στον Κορυδαλό. Είναι σωστό αυτό που λέω, να ενημερωθεί περισσότερο για την υπόθεση. Πήγα για άλλο λόγο και με ενημέρωσαν άνθρωποι που ήταν πιο κοντά στο ζήτημα αυτό. Αλλά εντάξει, ασχολήθηκαν εσύ, δεν μπορούσα προφανώς ούτε την υπογραφή μου καλή ώρα να βάλω, ούτε κανένα οποιαδήποτε συζήτηση να κάνω, αν δεν γνωρίζω του θέματος. Άρα εντάξει, ασχολήθηκα και έμαθα κάποιες, πήρα κάποιες πληροφορίες και έβγαλα τα συμπεράσματά μου. Το οποίο έχει κάνει με τον Κορυδαλό, έχει μια άλλη σχέση, γιατί έχει κάνει και ένα γήπεδο εκεί, μια καταπληκτική ενέργεια. Σου, δηλαδή, ενώ ότι δεν είναι, μπορεί να φαίνεται ένα απλό εντάξει, okay, όχι, φίλε, δεν το έχει κάνει κανείς, το έκανε αυτός. Εντάξει, τώρα νομίζω έχει χιλιοποθεί και νομίζω έχει χάσει και την αξία και τον λόγο για τον οποίο το έκανα. Εντάξει, παρόλα αυτά είναι ένα γεγονός. Αναμένα γήπεδο. Παίζουν εκεί τα παιδιά τα οποία τους αρέσει το μπάσκετ. Και εντάξει, μακάρι αν κάποιοι χαμογελάνε λίγο περισσότερο εκεί μέσα, εμένα με κάνει χαρούμενο επίση. Πάντως, εγώ νομίζω ότι αυτό το γήπεδάκι χάλασε κάπως, γιατί κατέβαιναν ελικόπτερα εκεί πέρα πολύ συχνά. Δεν πρόλαβα, όχι. Αλλά έχω κάνει χώρο στο κέντρο του γήπεδου. Άρα έχει φτιάξει και το ελικοδρόμιο με το κορυδαλό. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Είδες, άμα δεν τα λες όλα. Λοιπόν. Προπονητές δεν είμαστε. Γιατί φέρνουν πάντα παίκτη στη θέση σου, Λάγκφορντ, Τζέιμς. Δεν φτάνει μόνο ένα παίκτη. Ναι. Όσο παικταρά κι αν είναι. Ακριβώς. Ακόμα και αν έχει το απόλυτο εδώ το τίμημα, αλλά πιστεύω ότι. Όχι, πιστεύω ότι. Σε κάθε ομάδα, κάθε θέση έχει 2 με 3 παίκτες. Απλά τυχαίνει να φέρουν και παιχταράδες που να μαζί σου λέμε λίγο παραπάνω. Δηλαδή, αυτή η τύπη, ρε παιδί μου, πάντα το είχα απορία. Στην προπόνηση, πού είναι σουτάκια. Μπορώ να βάλει εγώ 100 τρίποντα, 100 σουτ, ας πούμε, μέσα όλα. Εντάξει, τώρα αυτή είναι πιο καφενειακή ερώτηση, δεν γίνεται. Ναι, γι' αυτό δεν μπορεί να πάτε το είχα απορία. Να δείχνει ότι είσαι άσχετο, αλλά. Ναι, αυτό θα κάνει τα βίντεο, όχι εγώ. Άκουσε με. Όχι, δεν φαίνεται ο παιχταράς να βάζει κάτω σουτ. Πίστεψέ με, μπορεί να δει από μία φάση ένα παιχταράς και ο τύπος είναι παιχταρά. Εκείνο στη Φενέρμπαχτσε, δεν θυμάμαι το όνομά του, έχει βάλει 50 στα 50. Άμα κατάλαβε ποιον λέω. Α, ο Μαχμούτογλου. Ναι, μπράβο, Μαχμούτογλου. Κοίταξε, Μαχμούτογλου τώρα και το όνομα αυτό σε διαφεύγει κιόλα σημαίνει ότι κάποιον λάκκο έχει φάει. Δεν θυμάσαι το Μαχμούτογλου αν δεν είσαι σίγουρο. Δεν το πα, πού το πα. Έχει ετοιμάσει το παρακλειστικό, δεν γίνεται. Είναι κανένα Τούρκο υπουργό άμυνα ο Μαχμούτογλου τώρα και θε να μα φτιάξει. Κάπου θε να με πα, ε. Όχι, όχι. Α, εντάξει. Φοβάμαι. Όχι, θέλω να συλλεμίσει λίγο την επόμενη ερώτηση. Μου λε, Ευρωλίγα, πώ το πάρει δηλαδή. Τι λε, μια πρόβλεψη. Μια πρόβλεψη. Κοίταξε, σίγουρα ελπίζω να το πάρουμε εμεί. Από εκεί πέρα η εικόνα που έχουν δείξει μέχρι τώρα, η Φενέρ φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση. Τα κλασικά, Τσέσεκα, Ρεάλ, δεν θα ακούσει κάτι ξεχωριστό. Δε. Έφυγε ο Πασκουάλ, ήρθε ο Πιτίνο. Δηλαδή, ναι. Και ξαφνικά είδαμε μια άλλη ομάδα. Ήταν ψυχολογικό το. Σίγουρα ήταν και ψυχολογικό. Εσύ διαφορετικό σκέψη τώρα να αλλάξει ο εργοδότη όταν πει στα αφεντικά εσεί για αυτού που έχουν. Δεν υπάρχουν αφεντικά, όλοι είμαστε. Πώ θα πούμε, προλετάριο του κόσμου. Δεν το βλέπει το κόστο. Έχει άλλο κίνητρο. Αλλά εντάξει, έβαλε και αγωνιστικού κανόνε, πρόσθεσε πράγματα. Και το είπε γύρισε 7 ώρα το πρωί. Το έκανε. Τι μην παίζει τώρα πια, το έκανε. Ξέρει ότι για μένα η πειθαρχία είναι νούμερο. Δεν μπορούσε. We just gotta hone up and get ready for Real Madrid. But now
You're all adults, you're not young kids. And we got a day off tomorrow. And if you don't stay up to at least 7 a.m., I'll be disappointed. Έχει μπει στην ελληνική πραγματικότητα όμως. Θεός, θεός, σε τρεις μήνες, πόσο είναι. Ναι. Είναι και το 7, ξέρεις, είναι καθαρά ελληνικό. Δεν νομίζω να το βρεις άλλο. Όντως. Πάντως μου λέγανε κάτι φίλοι μου τώρα, off camera ίσως. Ότι λέει ο παπάς το καλοκαίρι στο Βόλο, λέει, ήταν λίγο... Στο Βόλο. Στο Βόλο. Ναι, το καλοκαίρι. Κάνω κάτι εξτραδάκια στην Παπαδιά. Με τον Παπαπέτρου, λέει. DJ. Α, τον Παπαπέτρου. Τι ήταν, άπανα. Κάνετε κάτι έσχη. Τώρα δεν θέλω να... Θα στα πω μετά. Έλα, όχι τώρα και είναι και... Κράτα για να το ρίξεις. Μα πόσο παντόφλα σήμερα, κάτι. Δηλαδή, κόβονται όλα, παιδιά, δεν είναι. Κάτι, κάτι. Τα 15 δευτερόλεπτα. Είναι όχι, δεν μαθαίνει. Αφού πάλι σε Παπαπέτρου μέσα, αυτό είναι στα καλά παιδιά. Είναι καλό ο Παπαπέτρου. Τώρα θα μου πει ότι είναι καλό ο Παπαπέτρου. Σαν παίκτη ή σαν προσωπικότητα. Ο σαν παίκτη καλό είναι. Και σαν τύπο και σαν παίκτη το λέω ειλικρινά και ξέρει να κολομπαρεύω εύκολα. Είναι φανταστικό παιδί. Σπαθεί. Επειδή έφυγε από εμά, γι' αυτό δεν θε τον Παπαπέτρου. Δικό μα άνθρωπο. Τρύπη φαμίλια, τι σημαίνει. Όταν το φτιάξα τελείω έτσι. Θα μου λουχτά αυτό το Instagram. Σκέφτηκα εκεί που βάζανε το διαμαντίδι 3D, αν θυμάσαι και αυτά. Σωστό. Τρυπή, λόγω ότι έχω τρία πίσω στο όνομά μου, πιάλφα. Είπα να γράψω μια μαλακία τώρα, το σχολιάσω πάνω πάνω. Επίσης, μπορεί ο φίλος ο Νίκος Παπάς να έχει πιάσει τον Νίκος Παπάς και να μην μπορούσε να βρει το username. Πολύ σημαντικό. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είμαι ο Γκλές Νίκος Παπάς, δεν βγάζει ένα. Έχω καιρό να απασχολήσω στην επικαιρότητα και έχει βγει ο άλλος μπροστά, αλλά δεν... Πιστεύω μετά από το σημερινό... Μετά τον Λούμπεν, λες, να έχουμε εξελίξει σίγουρα. Με τον άλλον, μάλλον. Πώς είναι να είσαι σύνθημα, ενώ, λέει, παιδί μου, να μπαίνεις στο γήπεδο και 15-20.000 άτομα να λένε αυτό, από το κλασικό το «γεια σου παπά, γεια σου παπά» ή... Μόνο αυτό είναι, δεν λένε άλλο. Ρε, παιδί μου, μπορεί να πούνε ένα... Λένε και το άλλο, ρε, στο σεβ για τη μάνα μου. Ναι, και με αυτή την έννοια. Δηλαδή και με την καλή και με την κακή. Και στην αρχή είναι ιδιαίτερο συνέστημα και το μερ και το δε. Εσύ φτιάχνεις όταν σε βρίζουνε. Δηλαδή εγώ νιώθω σημαντικό. Τώρα να φτιάχνουμε είναι ανάλογο. Πες ότι που τώρα θα σας δείξω τελείως. Πες ότι φτιάχνεις και να μην σε ξαναβρίσουνε. Σιγή, βαέβο. Όχι, ρε. Φτιάχνε τα, μην βρίζει. Άμα πας 3-4 σουτάτια και τα έχεις βάλει, είσαι... Ναι, μετά δεν παραλύνει. Άμα τώρα τα έχεις σπάσει όλα για ακούσει για τη μανούλα σου, είναι λίγο βαρύ. Καταρχάς, πώς βγήκε αυτό το σύνθημα, θυμάσαι. Νομίζω αυτό είναι ο λίγον τι κλεμμένο από τους παουτζίτες που με έναν παπά, ο οποίος ήταν και βιβλίο. Α, ναι, ναι. Εντάξει, δεν το λέμε. Ο Παπαπάουκ, ναι, μπράβο. Άρα με το που έσκασε Παναθηναϊκό άρχισαν να το λένε κατευθείαν. Εντάξει, έπρεπε να κάνω και κανένα ματσάκι λίγο να στήσω. Έχουν δύο τα σουξέ. Το μη παραχαράσετε την ιστορία και το είμαι ένας άλλος όσο παράνοια. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το hit? Κοίταξε, αποστηρίξω το σπίτι μας, την παράνοια. Αλλά πίστεψε με, έχω κάνει αμέτρητα κλικ εκεί στο δικό σας, τον παραχαράστη. Αυτό πίνδυ έχει κάνει. Μ' αρέσει και το... Άρα ξέρεις, το πίσω τώρα. Το βάσα σηκιούσεις έχω. Λοιπόν, που λες, το έχω... Μ' αρέσει και το remix με τον πιτάκι. Το καλοκαίρι πίστευα θα αρθίσω στον Ολυμπιακό, αλήθεια. Τι? Το λέω έτσι, βόμβα. Αυτό είναι εκτός ερωτήσεων. Πάρ' το στην κύρα, ρε, θα οδηγήσουμε. Δεν μου το δώσατε. Δεν έχω προβάρει αυτή την απάντηση, αλλά... Εντάξει, γενικά να το κοιτάξει λίγο αυτό με τον συγκτό σου. Γι' αυτό μας λες παρέντε σίγουρα για το σουκού. Δεν πιστεύεσαι πάντα. Το γλέντι. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να πας στον Ολυμπιακό. Αρχικά πρέπει να ρωτήσει τον Ολυμπιακό, δηλαδή να με θέλει κιόλας. Από εκεί και πέρα, για να φτάσω σε ένα τέτοιο σημείο, πρέπει να γίνουν πραγματικά πολλά πράγματα. Ενώ να μου φέρθουν τόσο άσχημα από εδώ που να λειτουργήσω εκδικητικά. Γιατί είμαι καθώς ο τύπος που και πού. Αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος, δεν έχω παράπονα από την ομάδα μου. Ίσα ίσα και με δένει και το συναισθηματικό κομμάτι μέχρι εκεί. Φταίνε συνέχεια τα αρδάκια. Δεν φταίει ποτέ ο παπάς στο οτιδήποτε. Προφανώς και δεν φταίει ποτέ ο παπάς. Απλά αυτή η κατηγορία, η φάρα που περιέγραψες, δεν θέλω να τους μαζοποιήσω όλους. Υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν αξιοπρεπώς τη δουλειά τους. Έχω πετύχει ένα πριν κάτι χρόνια κάπου στο απλά ξέρεις, είναι λίγο ρε παιδί μου, λίγο αλόκοτο. Δηλαδή βλέπεις κάτι τύπους που είναι. Δεν φταίνε αυτοί. Το σουλούπ τους λίγο φυσικό. Που δεν έχουν παίξει ποτέ μπάστα. Ναι, κάτι σαν και σένα ένα πράγμα. Δηλαδή, λίγο. Και εσύ δηλαδή τώρα θα γυρίσει να. Ναι, κρίνεις εσύ, θα πας και πολύ. Να μου δώσει το σκρίνε, κύριε Παπά, να βγει ο άλλος να σουτάρει. Εγώ που είμαι Παναθηναϊκός, έχω περάσει τα πυρόβλητα. Κατάλαβες. Είναι ιδιαίτερος ο αθλητικογράφος. Δηλαδή δεν είναι πολιτική. Πολιτική, πολιτικός, θα μπορούσε να έχει. Ναι, εντάξει, μπορεί να έχει σπουδάσει, α πούμε. Θα μπορούσε να έχει μια άποψη πιο τεκμηριωμένη, άμα έχει διαβάσει.
το μπάσκετ το ευλογημένο, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται να. Εγώ πιστεύω εσύ που είσαι έτσι να μου το πάμε. Και δεν έχει παίξει ποτέ. Δεν έχει δει 300 παιχνίδια μπάσκετ. Έχει πάει σε σεμινάρια. Μη σου πω την ατάκα εδώ πάλι με το παστίτσιο, θα γίνω γραφικό. Αλλά σου ξαναλέω ότι δεν έχουν κερδίσει ούτε σε ρολόι στο 2K, ρε παιδί μου. Δεν το ξέρουν το άθλημα. Βάλτε του όλου μέσα και πέτα μια μπάλα. Μπορεί να παίξουν μίλα, να παίζουν, να πετάνε. Δεν έχουν. Απετάνε πρωτόπασα και δευτερόπασα. Δεν μπορούν. Τέλο πάντων, προχωράμε. Τσατίσατε τώρα, εντάξει, έλα. Πιάσε μια μπύρα για μένα. Θέλεις. Όχι, ρε, ευχαριστώ. Μετά. Ο Βαγγέλης Ιωάννου πάντως δεν σου βγάλει παρατσούκλι. Αλήθεια. Αυτό είναι η ολοκλήρωση. Κάπου κάτι το έχει πετάξει, απλά δεν τον βοήθησα εγώ γιατί δεν πρέπει να ξαναβάλα γκολ. Τι. Κάτι είχε. Τι είχε βγάλει, τι μωρό, με είχε βγάλει κάτι τέτοιο στην εθνική. Καλό. Κάτι κάπου υπάρχει. Δεν έχει ψαχτεί γάμο. Δεν το έχω ακούσει, είναι αλήθεια. Σε εθνική φαντάζομαι γιατί. Εθνική δεν θα με δει έτσι κι αλλιώ. Αυτό λέω θα παίξει. Ποτέ θα κάνεις... Δεν παίζει. Δεν νομίζω τέτοιο να με ξαναδείς το καλοκαίρι με την μπύρα σου σε κάποια παραλία που το απόγευμα. Και να χαζεύω και να λέω πάρε παπά εσύ τώρα. Ναι, να κάνω αυτό... το σουτ και να λέω πάρε παπά εσύ τώρα. Έφυγες έξω το Χριστίδη. Είσαι μύστης. Είσαι μύστης. Ορίστε. Μύστης είσαι. Τι είμαι. Μύστης. Μύστης. Ναι. Θα το γκουγκλάρω αυτό. Όχι, δεν το ξέρει. Φίλοι καφενέ. Κάτι γκρουπ είναι περίεργα. Άρα δεν είσαι. Από την απάντηση καταλαβαίνω ότι δεν είσαι. Δεν ξέρω. Είναι μια κλειστή κοινότητα που δεν πρέπει να μιλάμε για αυτήν δημόσια. Όχι, δεν το γνωρίζω. Αλλά μήπως ανήκει στη. Η ατάκα μπορεί και όχι, προχωράμε. Μπορεί ναι, και ναι. Το λένε οι φίλοι μου, ρε εσύ. Να περάσει το βρίζο και τα λοιπά. Δεν τα λένε οι φίλοι μου. Μπουσδούκου μπαίναμε και τέτοια. Μου είχαν βγάλει λέει, μια φωτογραφία που προφανώς ώρα ψυχαγωγίας και έλεγαν αποθεραπεία αλήθειας. Μπορεί και όχι, προχωράμε. Μπορεί και όχι. Κατάλαβα. Εν ολίγης, με καβλάντιζαν λίγο το ότι είμαι σε περίοδο προσπαθώ να φτιάξω το γόνατό μου. Από πού καταπαίνεις δύναμη, ας πούμε, και λες ότι okay, είναι δεύτερος τραυματισμός, θα μείνω πάλι, χάνω σεζόν. Πώς αντέχεις, ας πούμε. Θα δουλέψουμε, θα προχωρήσουμε, θα γυρίσουμε. Είναι κάτι το οποίο και αγαπώ να κάνω, μου αρέσει, μου προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν δεν έχω, είναι μονόδρομος ότι θα γυρίσουμε. Εντάξει. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Θα πάνε. Στο ευχόμαστε κι εμείς. Να είστε καλά. Με συγκινήσετε, ρε Παγάση. Μου λες το Γιάννη Αντετοκούμπο, το μονάκι που. Το περιβόητο που τον δίκασε καλά, 11-0, αν δεν κάνω λάθος. Θα ήθελε. 23. Θα ήθελε και θα ήθελε. 33-0, σε παρακαλώ. 33-0. Βάζουμε τώρα, θα τελειώσει το επεισόδιο 55. Θα το φάει. Ήταν 10 χρονών και εσύ ήσουν 30. Δεν ξέρω. Εσύ ήδη διορίξει και αυτόν. Κοίταξε, την έχω περιγράψει πολλές φορές τώρα που έγινε γνωστή, γιατί ξέρει, βλέπει τη μετριόφρονα άνθρωπο είμαι και. Δεν ασχολούμαι με τέτοια πράγματα. Αλλά πάντα την ξαναπώ λοιπόν, αφού θέλετε. Ήταν ένα απογευματινό ζεστό του 2009, νομίζω. Τελείωσαν τα μονά με τους άντρες. Τι μουσική να βάλουμε από κάτω. Αχ, δεν έμπαινε. Έτσι όπως το πήγε, νομίζω θα έκανε εισαγωγή τραγουδιού. Απόμερο. Στην αρχή το πρότεινα στο Μπιτσιρικά, τον άλλο το μικρό που ήταν μικρό, το γίνει 2,50 γίνει κι αυτός. Επειδή είχαμε τελειώσει τα μονά, διψούσα, είχε ένα ψιλικατζίτικο λίγο πιο πέρα. Δεν έπαιζε ο Γιαννάκης μαζί μας, περίμενα να τελειώσουμε το μονό για να πάρει την μπάλα να κάνει τα σουτάκια του. Και κάποια στιγμή λέω στο Κωστάκι το μικρό, θα κάνουμε λέω 5-6 σουτ, ένα μονό, τι του είπα, αν βάλεις έστω ένα καλάθι, σε ένα μονό πατώ για να τον πάω να μου πάρει κανένα νεράκι. Ήμουνα και λάρτζ, εγώ θα γυρνούσα και αυτό ένα νεράκι. Και πετάχτηκε ο Γιάννης, ξέρεις, πολύ αυτοπεποίθηση, μου λέει, θα παίξει μαζί μου. Με προκαλούσε δηλαδή ο Λίγης. Και λέω, εντάξει, μου άρεσαν πολλά όλοι αυτά, ήξερα ότι τον είχα κιόλας, δεν πάω από κι όπου. Και ένα νεράκι τώρα. Τι να ξεστηλιστούμε τώρα για να μου κάνει νερό, ας πει να μου την βρήσει. Και λέει, θα παίξει μαζί μου, εντάξει. Οι άλλοι στην αρχή λέω, όχι, ξέρεις, οι φίλοι μου, έλα, ακολώνησα, γελούσα από μέσα μου. Λέω, να παίξουμε. Παίζουμε, κερδίζω το πρώτο πολύ εύκολα. Το άλλο ήταν ακόμα πιο εύκολο, απλά να σε προειδιάσω. Κερδίζω 11-0 και δεν φορούσε παπούτσια, άλλα δεν ξέρω. Και φεύγει, βάζει μπασκετικά παπούτσια και έρχεται και μου πετάει την μπάλα. Τώρα, στο σπίτι μου μέσα δεν το κάνεις αυτό. Σου πετάει έτσι και καλά με δύναμη πιάστη. Ναι, πάει να ρίξει τώρα το βασιλιά. Ο Βασιλιάς πρέπει να αντιδράσει επιτέλους και ξέρεις, μου λένε άλλο και ξαναπέζω. Κερδίζω, θυμάμαι, 22-0 το δεύτερο, γι' αυτό μου είχε πέρα 3-0. Τελείωσα με τρίποδο, αλλά κοίταξε, έπαιζα, ξέρεις, κόλο-κόλο, τα βάζα από κάτω, τον έστρωγνα, δεν έδινε και κανένα φάουλ. Ήμασταν το ίδιο περίπου ύψος. Αλλά ήταν πολύ πιο αδύναμος, μωρέ.
Και εντάξει, αυτό που μου κάνει εντύπωση και πραγματικά τότε δεν μπορούσα να το συλλάβω, γιατί κανένα δεν μπορούσε να, πραγματικά να καταλάβει που θα φτάσει το παιδί, είναι ότι αυτή, ξέρεις, η αυτοπεποίθησή του, αυτό το θράσος του, το λέω ακόμα γραφικός, το λένε όλοι. Δηλαδή, τι νομίζεις ότι είσαι, ας πούμε, δηλαδή, τέτοιο θράσος να έρθεις τώρα σε μένα εκείνη την ώρα που θεωρητικά σε εκείνο το γηπεδάκι το ανοιχτό, ναι, ναι, εγώ έπαιζα ήδη Α1. Χρονών είσαι, ρε, μεγάλη, εγώ έπαιζα ήδη Α1, ήμουν 19-15 αυτός. Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ το ήξερα το μόνο. Δεν το ξέρεις, το λέω, ας πούμε, δεν επέστρεψα. Δεν πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά και το θυμόμουν. Μόλις το άκουσα, λέω εντάξει. Δηλαδή, καμιά φορά όταν κάτι περνάει ο καιρός, λες πώς το φαντάστηκα. Πώς δεν έγινε. Και παίρνει με λίγη λίγη, δεν σας το έλεγα. Πέτασε όλο τον καιρό. Ότι τον είχα κερδίσει και μου λέγατε τι. Δεν το πίστευε κανένα άμα το έλεγε ο Νίκος πρώτα, κατάλαβε. Να σου βάλω ένα βίντεο. Άντε, ρίξα να δω τι έχει ετοιμάσει. Ο οπαδός ποιας αθηναϊκής ποδοσφαιρικής ομάδας αποκαλείται Βάζελος. Διονύσιος. Ποιος? Διονύσιος. Του Παναθηναϊκού. Σχόλιο. Του Παναθηναϊκού. Γιατί του Παναθηναϊκού? Σπαθώ να καταλάβω πού πηγαίνει. Τα Διονύσια, πάτη... τύπου Πιτίνο. Βγείτε μέχρι τις 7 το πρωί, από εκεί το πήγε. Ο Άγγελος Διονυσίου είναι Παναθηναϊκό. Α, μήπως άκουγε Άγγελο, ναι. Σαγμένο. Στο Διόνυσο είναι πολύ Παναθηναϊκή. Ισχύει. Γιατί είναι βόρεια. Έχουμε ένα βιντεάκι που ο Πασκουάλε σας δίνει οδηγίες και είσαι και εσύ και το κοιτάς. Και προσπαθώ να καταλάβουμε τι σας έλεγε, να το αποκωδικοποιήσουμε. Ναι, αν μπορείς να μας, για να γράψουμε υπότιτλους από κάτω. Θέλουμε πάρα πολύ να μάθουμε. Τι έγινε εκεί ακριβώς? Κοίταξε, αν μπορώ να το ψυχολογήσω με την εμπειρία μου, πιστεύω ότι εμείς είμαστε τη δεύτερη πεντάδα εκείνη την ώρα και πρέπει να έχουμε παρουσιάσει φοβερό θέαμα. Για... και απλά μας κοιτάει και λέει, τι να πω τώρα στους μπαγλάμας. Δηλαδή, άντε μπείτε δύο λεπτά ακόμα να μπουν οι καλοί, ας πούμε, κάπως έτσι. Σου δώσω όθηση αυτό να μπεις μέσα και να όχι, κάνει μετά λάθος και λέει, παιδιά, τι μας είπε ο προπονητής. Εντάξει, εγώ ποτέ δεν ρωσίζομαι, δεν είναι. Και ένα ακόμα έχω από τώρα με την Μπούντσνο. Ξεσκαρτάρει τώρα, ξεσκαρτάρει όπως καταλαβαίνεις. Ο Γκίστ πάσα πίσω από την πλάτη, ο Κιλπάτρικ την κάνει assist. 83-65 showtime. Τι έγινε εκεί πέρα? Μήπως είναι κάποιο παράνομο ζευγαριά και τον κάνω με τον άνθρωπο. Ας σου πω ότι έχει γίνει. Μάλλον πανηγυρίζει η κοπέλα για το τρίποντο και πρέπει να έχει παίξει πλην 7,5 πόντου στον Κιλπάτρικ, που βάζει τα τρίποντα άλλο. Το λες, ε. Για να το συνειδητοποιεί εκείνη την ώρα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ήταν. Από το... μιλάμε περίπου δύο μήνε. Είμαστε δύο μισή μέρα. Έχει έρθει από Κυψέλη Μοσχάτο με ώρα αιχμή. Δηλαδή. Όχι, τώρα φεύγει κατευθείαν. Βγαίνει από εδώ, όλο ευθεία κάτω, άδειο είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν τιμή μα. Είσαι ο πιο διάσημο καλεσμένο που θα έχουμε ποτέ. Μέχρι στιγμή. Έρχεται. Κουτσόπουλο. Έτσι, κουτσόπουλο. Από αυτή την παρέα. Κόκο. Έλα, ψαλίδι. Έρχεται το κόμμα την άλλη εβδομάδα. Χαρήκα πολύ. Τι εννοείς? Ευχαριστούμε πολύ. Θα είσαι ο πιο διάσημος για πάντα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Φεύγω από εκεί να με δει η κάμερα. Ναι. Από εκεί πέρα τα φώτα πολλά. Και ήρθε η ώρα για μία από τις πιο αγαπημένες ενότητες εκπομπής. Καλά, εντάξει. Έχουν και πολλές άλλωστε. Η είδηση, η καμένη είδηση, το News 420, όπου ο Τσάγκ έχει βρει, έχει επιλέξει και θα μας διαβάσει την πιο 420 είδηση της εβδομάδας. Φλόγησέ το. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Θα περάσουμε στην ενότητα News 420 και θα σας αναφέρω τις σημαντικότερες ειδήσεις που συνέλεξα από το διαδίκτυο. Η πρώτη είδηση έχει να κάνει με το νησί Κομόντο, που φημίζεται για τους δράκους του Κομόντο, που είναι κάτι σάβες, που είναι τεράστιες. Και τρώνε και ζώα και τέτοια διάφορα. Και άνθρωπο άκουσα. Και ανθρώπους ζουν και κατσίκες κλπ. Λοιπόν, η είδηση είναι ότι το νησί του Κομόντο κλείνει τα σύνορά του. Ναι, αρέ. Γιατί κάποιοι άνθρωποι βρέθηκαν να κλέβουν τους δράκους του Κομόντο. Τι τους κάνουν, κατά κάποιο πώς παίρνει τον δράκο. Κάτι, ο δράκος θα σε φάει. Ο δράκος του Κομόντο έχει. Έχω κάνει ντοκιμαντέρ εγώ στο BBC. Έχει κάνει έρευνα κανονική. Τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Και τρώει πράγματα. Οπότε μπορεί να είναι πολύ καλό φύλακα, φαντάζομαι. Τους δράκους Κομόντο τους βλέπεις. Και άμα πας εκεί, πρέπει να έχεις πάρει κάτι για να δεις το δράκο του Κομόντο, ας πούμε. Υπάρχουν αυτοί οι δράκοι, να πούμε. Δεν είναι ότι τους έχεις φανταστεί εσύ. Ναι, αλλά αυτοί που δεν έχουν να πάρουν, παίρνουν τους κανονικούς κατευθείαν. Αυτά ήταν τα 420 News. Ευχαριστούμε πολύ. Προχωράμε. Παρασπαλικάδα, παρασπαλικάδα, σπορ,
Και ήρθε η ώρα να διαβάσουμε μερικά σχόλια. Αλλά πριν περάσουμε στα σχόλια, δεν μου λες επειδή εσύ έχεις. Πιάσε δύο. Πιάσε δύο μύθους. Δύο μύθους, ρε φίλε. Πιάσε δίπλα είσαι. Σε βάλαμε δίπλα. Γι' αυτό τον λόγο. Βάλατε δίπλα γιατί δεν φτάνει το καλώδιο, φίλε. Όχι για να φέρνω μπύρες. Α, δεν το έχετε πει. Δεν το έχετε πει. Όχι, μπήκες εκεί γιατί. Έλα. Μια σένα. Πάρ την πυρακιά. Ευχαριστούμε. Πάμε. Λοιπόν. Αρχίζουμε τα σχόλια που έχασα. Ένα σχόλιο, το πρώτο που βλέπω εγώ. Ξέχασε ο Μπιλ να το σβήσει. Λέει, ο Μπιλ το μαλάκι το αφήνει γύρω-γύρω περισσότερο τύπου δαφνοστεφανωμένος. Καταρχάς να πω εδώ πέρα, κουρεύομαι στον πάνω στον Γκίζη και του λέω πάρτα μου αυτά, ρε φίλε, δεν μου τα παίρνει. Θέλει εκεί να κάνει ομορφιές. Και γιατί, μήπως δεν ξέρει ο Πάνος. Ξέρει ο Πάνος. Να πάτε στον Πάνο. Μην πας εκεί και σου κάνει τίποτα κανιά στραβή. Επόμενος καλεσμένος πιστεύω θα είναι κάποιος μαλάκας αριστερός, λογικά ή κάποιο μέλος του Ριβίκονα ή ο Κουφοντίνας να πάρει άδεια. Κοίτα, ο Νίκος ο Παπάς θεωρείται αριστερός, οπότε. Ναι. Αυτός θέλει πάρτι, ναι, ο άλλος όχι. Α. Τώρα πια. Ναι, ο Νίκος που ήρθε εδώ. Θέλει πάρτι πάρτι αυτό. Δεν ξέρω. Δεν είμαστε εμείς μέλη του Ρουβίκονα. Σωστό. Δεν Γιώργος Τζαγκός, είσαι θεούλης, πανέμορφος και μου αρέσει πολύ η ομιλία σου. Αυτό το ψεύδισμα που έχεις λίγο σαν μαστούρωμα, τέλεια φωνούλα, θέλω να σε φυλάω συνέχεια. Και ημώτικον με καρδούλες. Καρδούλες στα μάτια, ναι. Τι είναι αυτό το ψεύδισμα, λίγο σαν μαστούρωμα, γιατί λέει λίγο. Ρε μαλάκες, βάλτε το γιούσι των φτωχών τέρμα αριστερά. Έχω συνηθίσει το ράδιο Αρβίλα και δεν μπορώ. Αυτό πρέπει να το έχει διαβάσει το comment κάποιος. Δεν θα το έχει διαβάσει. Ρε φίλε, γιατί σε λένε ο παπάς, ακόμα και ο παπάς ρε φίλε, υπό τη νιώσουμε το γιούσι. Το βίντεο έχει ίδια διάρκεια, 43.09, με το άλμπουμ των The Heretics, των Rotten Christ, τι μας κρύβουν τα μασονικά τρία μούτρα. Έκατσε ο άλλος λοιπόν και βρήκε ότι. Αυτό πώς το εξηγείς, για πες. Περίμενε να το βρει κανείς. Το βρήκα. Νόμιζα να πείτε κάτι, λίγο παραπάνω. Αν βάλετε ανάποδα τη συνέντευξη του Σάκη, ίσως ακούσετε κάτι. Γι' αυτό μου έλεγε: βάλτε το 43-09. Βάλτε το 43-09. Σας πόνεσε η παρέλαση, γιοτάδε λουλούδε. Σας πόνεσε η Μακεδονία, ξακουστή, ρωτάει ο φίλος. Σε πόνεσε λοιπόν η Μακεδονία, ξακουστή, μωρή, γιοτάδα λουλού, λουλουδού. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Αν παρατηρήσει το emoticon, όπως λέγεται το thumbnail του, είναι, δεν μοιάζει λίγο μέση με ασκοπείο. Είναι λίγο σε εκείνα τα χρώματα. Εντάξει, μπορεί να είναι το pattern, να είναι το οίκου του. Εμένα με πόνεσαι λίγο. Σε πόνεσαι με τον εξοπιστή. Ο αυτιάς με πόνεσαι. Καλά να πάθεις. Late night επειδή μοιάζει στο Λιάγκο γραβατάκιας. Χαχαχαχαχα. Ναι, αλλά λέει μετά η επιστροφή που περιμένει. Ναι, εντάξει, το είπε. Τώρα είπε και ένα. Άρα θαυμάζει, δεν κράζει μόνο. Μπακοδί μου, επόμενη καλεσμένη, βολεύει κιόλας με ένα αμάξι θα έρθουν. Okay. Δεν γνωρίζω τώρα τι μπορεί να θέλει. Καλά, ίδια εκπομπή, ίδια πρόσωπα, ίδιοι χαρακτήρες, ίδιος χορηγός. Πώς έφτασε 100.000. Ήταν ένα φίλο που πονάει, μάλλον. Εντάξει, μπορεί να το έγραψε έτσι. Αυτό είναι ανταγωνιστή, θα το προβώ, Κατερίνα. Ανταγωνιστή, νόμιζα ότι. Θέλω να σημειώσω ότι είναι η πιο ωραία γραφή τη λέξη εκπομπή που έχω δει. Είναι. Ναι, ισχύει. EKPWBI. Τι έδιαξε, ρε φίλε, μπράβο. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Δυσλεκτικό ή πρεζάκια ο τύπο στη μέση. Κοίτα, δεν με νοιάζει να με λένε ούτε δυσλεκτικό ούτε φρεσάκια. Αλλά ποιος τύπος τη μέση, ρε. Έχουμε γυρίσει 30 εκπομπές. Ακόμα να με μάθουν πώς με λένε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά από τους Χεντών για την μπλούζα. Παίζουν πάρα πολύ καλό post-punk, heavy rock. Να του τσεκάρετε, παίζουν συχνά στην Αθήνα, είναι πολύ ωραία μπάντα. Του διαόλου είναι αυτά τα σύμβολα. Είναι του διαόλου, είναι και ροζάκι, μου άρεσε πάρα πολύ η μπλούζα. Και... Σαν δυσλεκτική πεντάλφα. και ένα μπράβο στη Σάμνια, κουτσούνται την Παρασκευή, παίξαν φοβερά μαζί με του Mass Culture. Έφτασε η ώρα του μυθικού διαγωνισμού μας, αλλά πριν δώσουμε τα τρία πάρτι παξτούς... και μετά λένε εμένα δυσλεκτικό. Και δυσλεκτικός είναι πρεσάκιας εγώ. Στα τρία πάρτι παξτούς νικητές του προηγούμενου, σας είχαμε ζητήσει να προβλέψετε ποιος θα είναι ο καλεσμένος του καινούργιου επεισοδίου Τρία Μούτρα Late Night και το βρήκαν τρεις. Βρήκαν. Τον Νίκο Παπά τρία άτομα. Πώς. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ο Πάλα Κρίς, πριν από 6 μέρες, επόμενος καλεσμένος Νίκος Παπάς, ο Κόκαλ 6, επόμενος ο Νίκος Παπάς, ο καλός, όχι ο υπουργός, το πήγε και ένα βήμα παραπέρα. Παρότι είναι Κόκαλ. Ναι, και τα έπαιξε όλα για όλα. Τίποτε, και να μου φέρει τον υπουργό, έχω χάσει, δεν με νοιάζει να κερδίσω τον συγκεκριμένο θέλω. Και ο Μάριος Μιχαλάκης που είπε φέρτε το γεια σου παπά, θρύπη φαμίλια. Λοιπόν, οι τρεις κερδίζουν από ένα μύθος party pack. Να περάσεις το party pack. Αχ, κύριε Διαμαντάρα. Μπράβο στην παραγωγή μας. Πίστευτα πράγματα, πίστευτα.
να τα απολαύσετε τα υπεύθυνα, να περάσετε πάρα πολύ ωραία με τους φίλους σας με το Party Pack. Ο νέος διαγωνισμός είναι λοιπόν. Γιατί δεν το ξέρω. Ήδη με το προηγούμενο. Α, ποιος είναι καλεσμένος. Ω, το πας έτσι. Πάλι το πάμε έτσι. Το πάμε έτσι. Το έχουμε κλείσει, το ξέρεις. Φίλε. Δεν το ξέρω. Έχει κλείσει. Ποιο. Έχει κλείσει. Ο καλεσμένος, δεν το ξέρεις πώς θα είναι. Όχι. Ποιος θα είναι λοιπόν ο επόμενος καλεσμένος του επόμενου επεισοδίου 3 Μούτρα Late Night. Το γράφετε στα comments και όσοι τον βρούνε, είτε ένας είτε 50 σε όσο το οποίο μπιλ, θα κερδίσουμε από ένα Party Pack. Τα λέμε στο επόμενο 3 Μούτρα Late Night. Μπορεί και όχι. Γεια σας, παιδιά. Καλή νύχτα. Έχει μήλα, μια σάλτσα εσπεροειδών. Εσπεροειδών. Εσπεροειδών αυτό. Όχι, θα το πεις. Σε αυτό μπορώ να το πω, λίγο. Εσπεριδοειδών. Εσπεροειδών. Εσπεριδοειδών. Εσπεριδοειδών. Δεν μπορώ να το πω, σεφ. Πες τη μισή λέξη. Πες με εσπερί, μπορείς να πεις εσπερί. Εσπερί. Πες δοειδών. Δοειδών. Εσπεροειδοειδών. Καλά, ας πούμε.